Για πες μου, Γεωργιάδη, εσείς αντιδράτε στη δημιουργία ενός τζαμιού και ενός μουσουλμανικού νεκροταφείου. Να το πάρουμε λίγο με τη σειρά, κύριε Χαρδαβέλα. Γιατί? Μου έχει κάνει εντύπωση και στην προηγούμενη μας εκπομπή και σε αυτήν ξεκινήσατε εσείς ο ίδιος και είπατε είναι γνωστό ότι οι θέσεις μου δεν έχουν να κάνουν με την ακροδεξιά, με τον ρατσισμό, που βεβαίως είναι γνωστό, δεν τα βρίσκεται κανένας. Άνθρωπο ότι αισθάνεστε την ανάγκη να το πείτε, διότι το θέμα αυτό από μόνο του δημιουργεί μια τρομακτική αντίδραση στην ελληνική κοινωνία. Ξέρετε γιατί? Διότι θα ακούσετε σε λίγο την κυρία Σκορδέλη να φωνάζει και να λέει: εμείς οι κάτοικοι του Αγίου Παντελήμωνα που υποφέρουμε, δεν είμαστε ούτε ρατσιστές, ούτε κρίνουν... φασίστες, ούτε τίποτα. Είμαστε άνθρωποι που υποφέρουν. Η κυρία Σκορδέλη και όλοι οι άλλοι κάτοικοι του Αγίου Παντελήμωνα, με τους οποίους και εγώ και ο Θάνος ο Πλεύρης, κυρίως ο Θάνος ο Πλεύρης, είναι άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι φωνάζουν με δίκαιη οργή και όποιος νομίζει ότι φωνάζουν πολύ, ας πάει να ζήσει στον Άγιο Παντελεήμονα για να δουν αν μπορεί να ζήσει κάποιος στον Άγιο Παντελεήμονα σήμερα. Στο ερώτημα μου. Επανέρχομαι τώρα στην ουσία της υπόθεσης. Στο ερώτημα μου απαντήστε. Αντιδράτε στη δημιουργία του τζαμιού. Θα σας πω σε δύο λεπτά. Το πρόβλημα με τους μετανάστες στην Ελλάδα δεν είναι ότι είναι αυτοί κακοί και ότι εμείς είμαστε καλοί. Δεν είναι θέμα ρατσισμού. Είναι ότι είναι πάρα πολλοί. Σήμερα ήμουν περιοδία στην Εύβοια. Ο αστυνομικός διευθυντής του νομού Εύβοια σήμερα πήγε εκεί. Μου ότι έπιασε δύο φορτηγά, με γερμανικές πινακίδες μάλιστα, κύριε Νομάρχα, που είχε στιβαγμένους μέσα 28 από το Πακιστάν και από τον Μπαγκλαντές, τους πήγε στα κρατητήρια και στα κρατητήρια είχε άλλους 27 από το Πακιστάν και τον Μπαγκλαντές και είχε βάλει σε ένα δωμάτιο που χωράει 15, 52 άτομα. Λοιπόν, η Ελλάδα δεν αντέχει άλλους. Ξεκινάω από αυτό. Στο ερώτημά μου απαντήστε. Πάμε τώρα στο τζαμί. Έτσι. Καταρχάς, θυμάστε, είχε ξεκινήσει παλιά, ήταν η πρόταση της Σαουδικής Αραβίας να χρηματοδοτήσει, να χτιστεί ένα πολύ μεγάλο τζαμί στην περιοχή της Παιανίας. Ευτυχώς αυτό δεν προχώρησε και θέλω να σου πω τη γνώμη μου ευθαρσώς. Ένα τζαμί δεν πρέπει να γίνει. Γιατί θα σου το πω. Γιατί αν πούμε ότι θα φτιάξουμε ένα τζαμί για να καλύψουμε τις ανάγκες, πόσο χιλιάδων είναι, κύριε, υπολογίζεται στην Αθήνα, 700.000. Αντιλαμβάνεστε, θα φτιάξουμε ένα τέμενος του μεγέθους του μπλε τζαμιού της Κωνσταντινούπολης. Αν φτιάξουμε ένα τέμενος αυτού του μεγέθους, μην γελάτε, κύριε Βαλιανάτη, γιατί τα σχέδια για αυτό στην Παιανία τέτοιου μεγέθους ήταν. Να γίνουν πολλά. Εάν λοιπόν φτιάξουμε. Εάν λοιπόν φτιάξουμε ένα τέτοιο τέμενος, κύριε Χαρδαβέλα, θα μαζευτούν από τις 750.000-200.000 γύρω-γύρω από αυτό το τέμενος, θα γίνει ένα μεγάλο γκέτο. Σε αυτό το γκέτο θα επικρατούν πλέον τα ισλαμικά ήθη και έθιμα και νομίζω θα πρέπει να βρούμε και μια άλλη διάσταση. Ότι όπως έχει αποδειχθεί σε όλη την Ευρώπη, τα ισλαμικά τεμένα έχουν χρησιμοποιηθεί πράγματι από ανθρώπους που ξεκίνησαν από τεμένοι και που έκαναν πολλές τρομοκρατικές ενέργειες. Δεν λέω φυσικά ότι όλοι οι μουσουλμάνοι είναι τέτοιοι, προς Θεού. Αλλά σε 150.000 που μπαίνουν στον χρόνο στην Ελλάδα, άρα, λοιπόν, 200 λέτε... να είναι τέτοιοι είναι αρκετό. Άρα λοιπόν εσείς μου λέτε. Ένα λεπτό. Ναι. Άρα εσείς μου λέτε ότι ξέρετε κάτι. Καλύτερα να υπάρχουν 30-50 υπόγεια τζαμιά μυστικά. Όχι, όχι, όχι. Ο κάθε ημάμης μπορεί να μπει και να κάνει. Είπα ότι το πρώτο θα πρέπει να είναι. Θα καταγράψουμε πόσοι είναι στην Αθήνα και στην Ελλάδα. Δεύτερον, θα αποφασίσουμε πόσους θα κρατήσουμε στην Ελλάδα και στην Αθήνα. Και τους άλλους θα τους κάνουμε. Να απαντήσω. Η γνώμη μας είναι πως εφόσον η Ιταλία, η Ελβετία, η Ολλανδία τώρα έχουν θεσπίσει εθνικό ποσοστό 3% και 4% επί του ενεργού πληθυσμού, δεν μπορεί η Ιταλία να βάζει 3% και η Ελλάδα αν θέλει να έχει 25%. Αυτό είναι παράλογο. Οπότε λοιπόν, για αυτούς που θα κρατήσουμε, που είναι οι νομιμόφωνοι που είναι εδώ πολλά χρόνια, που έχουν ριζώσει στην Ελλάδα, θα τους κρατήσουμε, αυτούς θα δούμε πώς θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημά τους, που θα είναι λίγοι, σίγουρα όχι πάνω από 300.000. Τους άλλους θα τους πάμε πίσω στη χώρα τους. Μάλιστα. Θα γυρίσουν από εκεί από όπου ήρθαν. Διότι άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Μια μικρή ένσταση εδώ σε αυτό που λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν μπορούμε να τους γυρίσουμε πίσω. Δεν ξέρω πόσο, δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι αυτό. Ήρθε στη Βουλή των Ελλήνων την περασμένη εβδομάδα. Δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι αυτό. Θα σας απαντήσω. Ναι. Ήρθε στη Βουλή των Ελλήνων την περασμένη εβδομάδα η διακομματική αντιπροσωπεία του Ιταλικού Κοινοβουλίου. Όλα τα κόμματα. Το Πασόκ της Ιταλίας, το λέει ότι ο κ. Νομάρχης υποστηρίζει τον Πασόκ. Το Πασόκ, λέει το μεγαλύτερο κόμμα της Ιταλίας. Ναι, ναι, αυτό λέω. Το Πασόκ της Ιταλίας. Τώρα με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αφήστε τα Πασόκ και τα. Αφήστε το να το πάω το καλά από δεν είναι θέμα μας κομματικό. Είπε ότι στην Ιταλία εψήφισε ποσόστοση επί των μεταναστών και δεν δέχονται ούτε έναν επιπλέον. Και ρωτώ, πώς γίνεται η ποσόστοση να θεωρείται στην Ιταλία προοδευτικό μέτρο και στην Ελλάδα η ποσότητα να θεωρείται ακραίο. Όχι, δεν είναι. Απλώς έπρεπε να θέσει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Βρυξέλλες, αυτό. Αυτό το θέμα της ποσότητας για την πατρίδα μας. Αυτό, αυτό είπα εγώ στην αρχή. Αυτό συμφωνώ. Ότι δεν μπορεί να σηκώσει όλο το βάρος. Όταν λέμε θα στείλουμε αυτούς επιπλέον πίσω, Νομάρχα, να το κλείσω αυτό. Ναι. Ένα από τα μέτρα που εννοούμε είναι αυτοί που είναι φερειπίν πρόσφυγες και δεν μπορούν να γυρίσουν πίσω, υπάρχει αυτή η κατηγορία. Αυτοί θα μοιραστούν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης ισομερώς. Αυτοί οι οποίοι είναι από χώρες όμως που μπορούν να γυρίσουν, θα γυρίσουν την πατρίδα. Τι να κάνουμε. Δεν μπορεί να πεθάνει η Ελλάδα για όποιον θέλει να έρθει εδώ πέρα. Θέλω να σας πω το εξής.
ότι πραγματικά υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα που οι άνθρωποι υποφέρουν από το πρόβλημα. Σας δείξαμε τι γίνεται στην Πάτρα, όπου επικρατεί ένα χάος, όπου έχουν δημιουργηθεί καταβλισμοί μέσα στην πόλη, όπου αυτοί οι άνθρωποι, χιλιάδες άνθρωποι, προσπαθούν να μπουν μέσα στα πλοία κρυφά για να πάνε στην Ιταλία. Και βέβαια μπορώ να σας πάω παντού, Σάμο, Κο, Εύρο, παντού. Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Στην Αθήνα, το λέω γιατί το έχω δει, τα βράδια από την Ομόνια και κάτω, οι άνθρωποι φοβούνται να κυκλοφορήσουν. Στον Άγιο Παντελεήμονα, μια κεντρική γειτονιά της Αθήνας, με πάρα πολύ κόσμο, έχει δημιουργηθεί το εξής φαινόμενο. Οι κάτοικοι πήραν τα πράγματα στα χέρια τους. Πήραν τον νόμο στα χέρια τους. Ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί. Αλλά δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Πάμε λοιπόν εκεί πέρα στον Άγιο Παντελεήμονα να δούμε τι συμβαίνει. Με ηφαίστειο έτοιμο να εκραγεί, μοιάζει η περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στην Αθήνα. Η μάχη μεταξύ λαθρομεταναστών και Ελλήνων κατοίκων γίνεται για το μοναδικό πάρκο που υπάρχει στη γειτονιά. Κάποτε στα μπαγκάκια του κοιμόντουσαν λαθρομετανάστες που δεν είχαν σπίτι να μείνουν. Όταν ξεκίνησε τον περσινό Ιούλιο, όλοι λυπηθήκαμε τις οικογένειες και τα παιδάκια που ήταν στα μπαγκάκια με τα μπαγκάζια τους. Άνθρωποι είμαστε, όλοι παίρναμε και ένα γάλα. Δεν μας λείπουν 10 ευρώ, μας λείπουν πολύ περισσότερα, έτσι. Και στη Λαϊκή που είχε το Σάββατο, εκεί που πέραμε τα δικά μας φρούτα, παίρναμε και για αυτούς. Ναι, ήταν κατανοητή η κακουχία τους και η δυσκολία τους. Okay, μέχρι εκεί. Από τον Ιούλιο όμως, από τους 100, 200, 300 που ήρθανε, έχουν φτάσει 3.500. Αυτό το πράγμα είναι κατοχή. Να μην μπορείς να περπατήσεις στην πλατεία σου, στην παιδική χαρά σου, στους δρόμους, είναι μπουλούκια και κάθονται και περνάς και σε κοιτάνε. Ενίοτε είναι ειρωνική. Καθώς περνούσε ο καιρός και ο Άγιος Παντελεήμονας γέμιζε από λαθρομετανάστες, το πάρκο της γειτονιάς, από παιδική χαρά και λαϊκό υπνοτήριο, τις νύχτες για τους αλλοδαπούς γινόταν τόπος διακίνησης ναρκωτικών, βίας και συγκρούσεων μεταξύ νεαρών Ελλήνων και λαθρομεταναστών. Εντάξει, η πλατεία σε όλο τον κόσμο, δεν είναι μόνο Έλληνας. Με το πάρκο είναι πάρα πολύ δύσκολο, περνάει ειδικά μας Αφγανούς ζωή τους, γιατί δεν υπάρχει δουλειά, δεν υπάρχει τίποτα. Και κάτι απόγευμα, κάτι μέρα, παιδιά, η περιοχή Άγιο Παντελεήμονα χτυπάνε δικό μας μετανάστες. Είχαν έρθει εδώ και πετάξανε μολότοφ στο αστυνομικό τμήμα. Και λέμε, πάμε ρε παιδί μου, επιτέλους, να δούμε τι γίνεται στην πλατεία. Και να καταλάβουμε εμείς την πλατεία. Στο τέλος, δική μας είναι η πλατεία, δική μας είναι η χώρα, δική μας είναι η γειτονιά. Από εκείνη την ημέρα, ερχόμαστε κάθε μέρα εδώ πέρα, από τις 7 η ώρα, μέχρι ό,τι ώρα. Μας πάρει, κλείσαμε την παιδική χαρά που ήταν μια μεγάλη πληγή και μας κατηγορούν γιατί την κλείσαμε. Κατουράνε, χέζουνε, τρώνε, είναι παιδιά οι μητέρες τους και όλοι οι Αφγανοί που κάνουν εμπόριο ναρκωτικών. Ρωτήστε όλα τα φαρμακεία που έχουν εξισκιστεί να πουλάνε σύριγγες στους Αφγανούς, όχι στους Έλληνες. Είναι ένα απίστευτο πράγμα. Όταν παιδιά μας τάρτουν στην πλατεία και δεν βρίσκουν όπου να κάτσουν, όπου να παίζουν και τη πλατεία είναι κλειδωμένη, πού μπορεί να πάνε και τι μπορεί να κάνουν, να κάτσουν στο σπίτι, τι να κάνουν. Μας κατηγορούν ότι είναι 5 κυράτσες που κάνουν τις κινήσεις αυτές. Μετά λένε 5 παππούδια που κάνουν τις κινήσεις αυτές. Μετά λένε φασίστες. Ας βρεθεί ένας. Και επειδή δουλεύω 30 χρόνια, με ξέρουν όλοι πάρα πολύ καλά, ας βρεθεί ένας να δείξει εάν υπάρχουν φασίστες, χρυσαυγίτες, επενίτες, ξέρω εγώ πώς τους λένε. Ας υπάρχει ένας που όποιο κόμμα και να έρχεται εδώ πέρα, τους κράζουμε όλους και τους έχουμε πει μην τολμήσει κανένας πολιτικός. Το ξέρεις ότι έχει συστήσει η κυρία Αλεξία Εύερτ 15 μελές συμβούλιο με 45 μέλη, όλους μετανάστες για να συζητήσουν πώς θα ενσωματωθούν οι μειονότητες κατά αυτούς, γιατί εδώ εμείς είμαστε μειονότητα στην ελληνική κοινωνία. Και σε ρωτάω, σε μια ενορία 250.000 κατοίκων του Αγίου Παντελεήμονα, οι Έλληνες είναι 80, ποιος θα ενσωματωθεί σε ποιον? Αυτά λοιπόν γίνονται στον Άγιο Παντελεήμονα. Για μένα πάρα πολύ επικίνδυνα. Διότι όταν οι πολίτες λένε εμείς πλέον κάνουμε κατάλυση μιας πλατείας, κλειδώνουμε το πάρκο και επιβάλλουμε το δικό μας νόμο,
Δεν ξέρω, κυρία Σκαρπέλη, αν αντιλαμβάνεστε. Σκορδέλη, συγγνώμη. Αντιλαμβάνεστε τον κίνδυνο. Καταρχάς το έχετε πιάσει πολύ στραβά, κυρία Χαρδαβέλα. Τέλο. Ακούστε με. Ναι. Θα σα ακούσω. Έχω όλη την καλή διάθεση. Ακούστε με.